Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι είναι στον πόντο και πρέπει να σας δώσω την μπάσα για να σουτάρετε για τρεις. Και θα σας ρωτήσω για τον κύριο Σαββίδη. Θα σας ρωτήσω για τον κύριο Σαββίδη πρώτον, αν επειδή ήξερα ότι έχετε επαφή. Αν έχετε έρθει σε επαφή μαζί του το τελευταίο διάστημα, χρονικό διάστημα, δεν το οριοθετώ, θα μου πείτε εσείς. Και επίσης θέλω να μου πείτε αν αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτή την προσπάθεια που γίνεται να μπει στο στόχαστρο και, και εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο από τους ξένους, και εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έκανε δύο κινήσεις ο κύριος Σαββίδης. Η μία κίνηση είναι ότι έκανε επένδυση 600 εκατομμυρίων στην Ελλάδα, άρα έδωσε δουλειά στους Έλληνες. Βέβαια. Η δεύτερη του κίνηση ήταν η κίνηση ανθρωπιάς, που παραχώρησε το Πόρτο Καράς για να φιλοξενηθούν αυτές οι ταλαιπωρημένες ψυχές από την Ουκρανία. Και η τρίτη κίνηση ήταν που είπε στα παιδιά αυτά τα δικά μας, τα οποία έχουν πάρει λάθος δρόμο. Ακούστε να δείτε, εγώ δεν θέλω να συνδυαστεί το όνομα και ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ με ασχήμιες και με ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν την κοινή λογική. Ακόμη πήρε θέση και για το πανό, για το οποίο ντραπήκαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί στο γήπεδο και το αποδοκιμάσαμε. Εγώ θα καλέσω αυτά τα παιδιά επειδή τα αγαπάμε, δεν είναι ξένα παιδιά, είναι της διπλανής πόρτας, μπορεί να είναι και το γιος μας. Λοιπόν, και εμείς ήμασταν, όλοι εμείς ξεκινήσαμε από την 4, αν δεν το ξέρουνε, και έχουμε λιώσει παντελόνια στο τσιμέντο πάνω, και επειδή δεν είχαμε και λεφτά δεν παίρναμε ούτε καν το φενιζόλ. Και πηγαίναμε εκεί από τις 1, από τις 12 η ώρα, τα μάτια ήταν 3 η ώρα, ναι, για να δούμε πρώτα τα μικρά και μετά να καθίσουμε μέχρι τις 5-6 ώρα. Παίρναμε και ψωμοτήρια, δεν είχαμε και λεφτά, ούτε μας δίνανε από το σπίτι λεφτά. Και ξεκινάγαμε από το Βαρδάρι που ήταν το δικό μου το πατρικό, να πάμε τα πόδια στην Τούμπα και να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, να μην μας κουράνε και αυτοί το δάχτυλο ότι αυτοί είναι μόνο παοξίδες. Είμαστε όλοι παοξίδες, να σεβαστούν την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αυτό το παλικάρι έτυχε να είναι και γνωστής οικογενείας. Ναι. Ξέρω τον πατέρα του, ναι, που είναι απόστρατος δικός μας. Το 20 έφυγε από το στρατό. Λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί ήταν ένα ξέρετο παιδί και δεν ήταν και από αυτούς οι οποίοι ήταν, ξέρετε, από αυτή την παρέα, οι οποίες δίνουν ραντεβού και πλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ας τα σταματήσουν αυτά, γιατί θα διώξουν όλο τον καλό κόσμο το γήπεδο. Και στο τέλος θα μείνουν μόνοι τους και θα τους απαγορευτεί και είσοδος, διότι προς τα εκεί το πάνε. Φέρουν μέτρα Θάτσερ, στο τέλος θα τα έχουν. Για τον κύριο Σαββίδη μου είπατε. Τους αγαπάμε, να το ξέρουν. Τους αγαπάμε και τους τα λέμε όσοι τους τα λέμε, τα λέμε από καλή προαίρεση. Ναι, ναι, αυτό είναι αντιληπτό. Γιατί και εμείς κάναμε παλαβομάρι στα νιάτα μας, αλλά δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Δεν τραβάγαμε μαχαίρι οι 10 εναντίον 3. Μα ούτε καν υπήρχε σκέψη για κάτι τέτοιο. Ούτε δεν καν υπήρχε, ρε παιδιά, δεν υπήρχε. Ούτε βρίζαμε τη μάνα του ενός και του άλλου. Εγώ θυμάμαι διαιτητή Χασάπη και ου. Είναι θέμα, είναι και τόσο είδαμε εμείς. Είδαμε και Λίτσα εκεί μέσα, είδαμε και τι δεν είδαμε από διαιτητές. Βέβαια. Αν δεν θυμούνται αυτοί. Τον έχουν ξεχάσει τον Λίτσα. Με άλλους ασχολούνται. Εσείς που το ζήσατε τουλάχιστον ξέρετε. Για τον κύριο Σαββίδη δεν μου είπατε όμως. Απάντησα τι έκανε. Έκανε τρεις ενέργειες, είπα, και το χαρακτήρισα. Τις ενέργειες. Τώρα αν επικοινώνησε ή επικοινωνώ μετά μαζί του. Όχι, όχι. Αυτό είναι θέμα, θέλει ο ίδιος να το ανακοινώσει. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Όχι, το τελευταίο διάστημα. Ήρθατε σε επικοινωνία μαζί του. Αυτό είναι ένας Έλληνας σαν νέος από τη Σάντα του Πόντου, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν με την μικρασιατική καταστροφή να πάνε στη Γεωργία. Είναι 24 τα χωριά της Σάντας. Εκεί γεννήθηκε. Είναι εξαδέρφια, ζωή να έχουν, χάσαν και κάποιους, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει και μόνο Ρώσος ολιγάρχης δεν είναι, διότι είναι και πρόεδρος. Έλατε. Του παμποντιακού ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και έχει και ελληνικό διαβατήριο. Έλατε. Τι θέλουμε τώρα. Ναι, προσπαθούν να... τώρα να βγάζουμε τα μάτια μας. Ναι, αυτό προσπαθούν. Αν τώρα κάποιοι δεν θέλουν να ακούνε το όνομα του ανθρώπου αυτού, ας μην τα ακούνε. Προσπαθούν να... Εξάλλου εδώ έχουμε μάθει πάντα να τρογόμαστε μεταξύ μας. Ναι, γι' αυτό και γι' αυτό το λέω. Αλλά προσπαθούν να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή για τον κύριο Σαββίδη. Προσπαθούν να περιγράψουν έναν άλλον άνθρωπο τελευταία. Ότι είναι... Το μόνο, έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε στρατηγέ μου, ξέρετε τώρα, το κύριε πήγα να πω, γιατί δεν θυμάμαι αν το Φράγκος είναι το επίθετο. Ήσουν του ναυτικού ή του στρατηγού. Ήσουν του ναυτικού ή του στρατού. Του στρατού. Στο στρατό δεν είναι ποτέ το στρατηγό, κύριε στρατηγέ. Το επίθετο είναι Φράγκος, το ξεκαθαρίζω. Πήγα να πω, κύριε Φράγκος. Το μικρό είναι μεγάλο και το μεγάλο μικρό. Όχι, Φράγκος είναι το επίθετο.
Φράγκο είναι το επιτέλεια. Πήγα να πω κύριε Φράγκο και το μάζεψα και είπα κύριε, το κόψα και είπα στρατηγέ μετά. Για να μην πω. Και το Φράγκο να έλεγε φίλε μου, να έλεγε που έφτανε. Το Φράγκο είναι το επίθετο τελικά. Δεν έχω καλά να λέω ότι είμαι ο στρατηγό, είμαι αυτό. Είμαι ένα απλό παιδί που κάθεται ξεκίνησε τη ζωή του όπω όλοι μα. Το Φράγκο είναι το επίθετο. Έτσι το διευκρινίζουμε για όλου. Και για όλου του συναδέλφου το λέω αυτό γιατί μαζεύονται όλοι. Εγώ τώρα το έκανα γιατί ήθελα να το πω, να το ρωτήσω, να το ξεκαθαρίσω και στο μυαλό μου. Προσπαθούν να δημιουργήσουν θέματα από εκεί που δεν υπάρχουν, έτσι. Για αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον κύριο Σαββίδη. Είναι απίστευτο. Παίρνουν οικονομική. Κοιτάξτε, τώρα είστε πανέξυπνος άνθρωπος και είστε όλοι ενημερωμένοι λόγω της δουλειάς σας. Είναι καθαρά οικονομικά συμφέροντα και όχι συμφέροντα που τους έπιασε ο υπερπατριωτισμός και θέλουν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και να μην μείνουν εδώ Ρώσοι ολιγάρχες. Οικονομικές αντιπαλότητες είναι. Ναι, αλλά μέχρι ένα όριο. Μέχρι ένα όριο, κύριε Φράγκο. Μέχρι ένα όριο. Εντάξει, έχει και γραμμή. Δεν υπάρχει όριο. Σε αυτή την ελληνική κοινωνία τη σημερινή δεν υπάρχει όριο. Όταν αρχίσει ο ανεμιστήρας και πετάει λάσπη, δεν σταματάει με τίποτα. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, για τη συνέντευξη, κύριε Φράγκο. Και... Άντως, θα σας το κλείσω ως εξής. Ναι. Καλό είναι να τα βρούνε μεταξύ τους, να μην σκοτωθούν άλλοι άμαχοι, να μην φτάσει η Ουκρανία να διαμοιραστεί στα δύο. Εκείθεν του Δνίπερου, άμα το συνεχίσει από την άλλη πλευρά, όχι ότι έχει δίκιο, το χάσε το δίκιο, ότι είχε δίκιο ο Ρώσος, το χάσε με την εισβολή. Διότι είχαν κάνει πολλά και τα τάγματα του Αζόφ. Είναι τα τάγματα αυτά των φανατικών, οι οποίοι είχαν πάει στην περιοχή των Ρωσόφωνων και σκοτώνανε. Αλλά όταν κάνεις εισβολή και αρχίζουν και σκοτώνονται αθώοι, χάνεις και το δίκιο σου. Θα σταματήσει ο πόλεμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.